Φώτιες έβαλε στην Επιτροπή Υγείας της Βουλής η πρόταση του Μαρίνου Σιζόπουλου για τη συνταγογράφηση φαρμάκων εντός του ΓΕΣΥ από ιατρούς εκτός του συστήματος. Η πρόταση βρίσκει τείχος αντίστασης αφού τα πλήστα κόμματα τάχθηκαν εναντίον, τονίζοντας πως με αυτόν τον τρόπο θα αλλοιωθεί η φιλοσοφία του ΓΕΣΥ. Έντονη ήταν η αντίδραση του ΑΚΕΛ που κατηγόρησε τον πρόεδρο της ΕΔΕΚ για κραυγαλαία συμφέροντα. Υπάρχει κραυγαλαία σύγκρουση συμφέροντος και θα έπρεπε να έχει γίνει δήλωση σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας. Δεν έχει σχέση με τα συμφέροντα γιατρών εκτός ΓΕΣΥ, αλλά με τα συμφέροντα που έχει ο ασθενής. Πόσοι συνάδελφοι έχουν δηλώσει σύγκρουση συμφέροντος για άλλες νομοθεσίες? Στόχος είναι η ποιοτικότερη αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών για τους ασθενείς μας. Αλλαγές όμως που δεν θα λιώνουν, και το ξεκαθαρίζω, την φιλοσοφία και την αρχιτεκτονική του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Αυτή η πρόταση νόμου στοχεύει συνειδητά στο να ξυλώσει τη φιλοσοφία αλλά και να πλήξει και την αρχιτεκτονική του Γενικού Συστήματος Υγείας. Για μας είναι αδικαιολόγητη στάση κάποιων να πολεμούν αυτή την πρόταση τη στιγμή που είναι μια πρόταση η οποία ουσιαστικά εξυπηρετεί αποκλειστικά και μόνο τους ασθενείς. Το Υπουργείο Οικονομικών από την πλευρά του ανέφερε πως η συγκεκριμένη πρόταση ενδεχομένως να αυξήσει τις καταχρήσεις. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο ΟΑΗ. Δημιουργά δυναμικές και δίνει κίνητρα για γιατρούς που είναι στο ΓΕΣΥ να φύγουν εκτός ΓΕΣΥ. Η πρόταση αυτή αποτελεί βόμβα στα θεμέλια του ΓΕΣΥ και την απαρχή του ξυλώματος του. Πρέπει να συνεργαστούμε για να λύσουμε προβλήματα και όχι για να ανοίγουμε τρύπες. Υπέρ της πρότασης στάχθηκε ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος, αναφέροντας ότι δεν πρέπει να δαιμονοποιούνται οι όποιες εισηγήσεις και πως οι δαπάνες και οι λίστες αναμονής θα μειωθούν. Στον αέρα βρίσκεται ακόμα λίγο πριν από την εκπροή του χρονοδιαγράμματος.